να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μην μείνει κανένας χωρίς εισόδημα αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ειδικά για τον κλάδο των κατασκευών, που η μακροχρόνια κρίση, η προηγούμενη οικονομική, ένα μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων το πέταξε εκτός παραγωγής και το άφησε μακροχρόνια άνεργο. Έρχεται αυτή η κρίση που είναι και πάλι οικονομική, αλλά με πρόσχημα την πανδημία βλέπουμε ότι προσπαθούν να τις αλλάξουν τα χαρακτηριστικά, να υπάρχει μέχρι και ζήτημα επιβίωσης σε αρκετούς εργαζόμενους στον κλάδο. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε σήμερα εμείς να έρθουμε να κάνουμε μια συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του ΟΑΕΜ, να σας ενημερώσουμε ότι συναντηθήκαμε με την περιφερειακή διευθύντρια του ΟΑΕΜ και σαν σωματείο καταθέσαμε ένα υπόμνημα το οποίο την καλέσαμε να το μεταβιβάσει και στα αρμόδια Υπουργεία και στον διοικητή του ΟΑΕΜ κεντρικά, έτσι ώστε πρώτον οι οικοδόμοι, εμείς λέμε όλοι, να ενταχθούν στο μηχανισμό στήριξης του έκτακτου επιδόματος των 800 ευρώ, όπως επίσης και το ότι είναι διανόητο σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο να υπάρχουν συνάδελφοι που είναι χωρίς επίδομα ανεργίας διότι δεν έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι χρόνο με τον χρόνο οι προϋποθέσεις για να βγει στο επίδομα αυξάνονται, δυσκολεύει δηλαδή η διαδικασία. Εμείς λέμε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να δοθεί επίδομα ανεργίας σε όλους τους οικοδόμους, όπως επίσης και θεωρούμε αδιανόητο σε τέτοια περίοδο να υπάρχουν διακοπές ρεύματος, τηλεφώνου, νερού ή να μας βαραίνουν τα τηλέφωνα από τις τράπεζες, γιατί σε λίγο διάστημα θα αρχίσουν και οι κατασχέσεις.